Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι επιδόσεις του Δήμου Λαρισαίων στην εξυπηρέτηση πολιτών, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυτοτέλους Τμήματος Πολιτών, μόνο στο πρώτο πεντάμινο του έτους το ποσοστό επίλυσης αιτημάτων βρίσκεται στο 87,2%. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι 9 στα 10 αιτήματα των πολιτών έχουν επιληθεί. Τις υψηλότερες επιδόσεις εμφανίζουν το τμήμα καθαριότητας, το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών, το τμήμα συντήρησης, καθώς και η δημοτική αστυνομία. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες κινούνται σε ποσοστά επίλυσης αιτημάτων περίπου στο 50 με 60%, ενώ να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Το ρεκόρ αιτημάτων σημειώθηκε το μήνα Απρίλιο, περίπου 4.100 αιτήματα έχουμε κατοχυρωθεί. Ποσοστό υλοποίησης αυτών ήταν περίπου στο 77%. Λοιπόν, και στους άλλους μήνες κειμενόμαστε από 3 έως 3.500 αιτήματα το μήνα. Ο σκοπός του Αυτοτελούς Τμήματος των Πολιτών είναι να ενημερωθούν οι πολίτες, να απευθύνονται προς εμάς, είτε μέσω email είτε μέσω τηλεφώνου, και όσοι πολίτες επικοινωνούν με email, να ξέρουν να κοιτάνε στα email ότι όταν επιλύεται το αίτημά τους γίνεται και η απάντηση. Τα περισσότερα αιτήματα των πολιτών για κάθε έναν από τους 5 μήνες χωριστά αφορούν στην απομάκρυνση παρατημένων μεγάλων αντικειμένων, τα οποία κάθε μήνα φτάνουν τα 1.000 περίπου. Ακολουθούν τα αιτήματα για παρατημένα κλαδιά δέντρων, για σκουπίδια και για μπάζα, για βλάβες σε κάδους και βλάβες σε δημοτικό φωτισμό. Τα κυριότερα αιτήματα που αφορά την καθαριότητα, όπως είναι ογκώδες αντικείμενα, κλαδιά δέντρο, σκουπίδια, μπάζα, βλάβες και φωτισμός. Αυτά είναι τα κυριότερα αιτήματα τα οποία ζητάνε οι πολίτες. Το αυτοτελές τμήμα πολιτών λειτουργεί πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καθώς τα αιτήματα λαμβάνονται μόνο μέσω της σχετικής εφαρμογής Novovil, του τηλεφώνου και μέσω email. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι από τις 2 Ιανουαρίου ως τις 31 Μαΐου του 2024, οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων δέχτηκαν 15.916 αιτήματα, εκ των οποίων επιλήθηκαν τα 13.871.